Το κάνω συχνά όταν έχω επισκέπτες, να αλλάζουμε τη ροή της εκπομπής και ειδικά όταν έχω επισκέπτες από την Κρήτη, δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην διακόψουμε κάθε ειδησιογραφία, κάθε τι, και να αναπνεύσουμε λίγο κριτικό αέρα. Πλησιάζοντας τις εγκαταστάσεις του Ελλάς FM στην Αστόρια, ούτως ή άλλως νιώθεις πολύ κοντύτερα στην Ελλάδα, αφού στην περιοχή το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων είναι Έλληνες ομογενείς. Ενώ πέρναει καιρός και δεν έβλεπαμε ένα μετανάστη, έναν κριτικό να έρχεται από την Κρήτη φρέσκο, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι καινούριους, όχι καινούριο, και καινούριους. Που πλέον δεν υπάρχει δουλειά στην Ελλάδα και ψάχνουν οι άνθρωποι που θα βρουν μια καλή και καλά κάνουν. Ο ραδιοφωνικός σταθμός εδώ και χρόνια εκπέμπει με αμιγώς ελληνικό πρόγραμμα, ελληνική ειδησιογραφία, κάθε τι που θα μπορούσε να είναι είδηση για ένα ραδιοφωνικό σταθμό σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας και βέβαια ελληνική μουσική. Σήμερα σχολιάζουμε την ζωή του απόδημου κριτικού στην Αμερική. Εδώ με τους δύο δημοσιογράφους, την Αδριανή την Αγγελδάκη και την Ράνια την Μωραΐτη που έχω εδώ στο στούντιο. Συναντήσαμε τον Μανώλη Κουρουπάκη, έναν από τους παλιότερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Ελλάς FM, μέσα στο στούντιο και στην πρόθεσή του να κάνει εκείνος τις ερωτήσεις, η επιμονή να αντλήσουμε πληροφορίες για τους ομογενείς στη Νέα Υόρκη άλλαξε τα σχέδια. Κάθε χρόνο, ρε παιδιά, που γυρνάω από την Ελλάδα, απομακρύνεται η Ελλάδα από εμάς. Επειδή μεγαλώνουμε και το νιώθουμε πιο κουραστικό ταξίδι. Ναι. Αλλά τα πρώτα χρόνια πήγαινα και 3 και 4 φορές στην Ελλάδα και τα ρήμανα στην Αθήνα πήγαινα μία φορά. Ναι, εννοείται στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Κατεβαίνατε. Στην Κρήτη, στην ιδιαίτερη πατρίδα. Πού είναι οι αποστάσεις τελικά. Λοιπόν, έχουν μηδενιστεί αποστάσεις. Ήρθαμε και ζούμε σε μια μεγάλη χώρα, σε μια μεγάλη πολιτεία που σου προσφέρει τα πάντα. Ότι οι ομογενείς διψούν να ακούνε νέα από την Ελλάδα για τις περιοχές τους και τις εξελίξεις, όχι μόνο σε θέματα που αφορούν την οικονομία, εξήγησε ο Μανώλης Κουρουπάκης, που δεν έκρυψε το παράπονό του για το γεγονός ότι αν και εκεί τα ελληνικά νέα αποτελούν τη βάση του προγράμματός τους, στην Ελλάδα λίγο μαθαίνουμε για τα δικά τους νέα, τα νέα των ομογενών. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι δεν φτάνουν οι δικοί μας προβληματισμοί κάτω. Έχουμε ανθρώπους. Έχουμε ανθρώπους. Ξέρετε πόσους πολλούς μικρούς Σύριους έχουμε εδώ πέρα. Δεν φέρονται όμως πουθενά. Πιστεύω ότι αυτή η αμφίδρομη σχέση, δηλαδή το να αρχίσει πλέον να ακούγεται από εδώ οι προβληματισμοί μας στον Greek TV, γενικά στην Κρήτη, είτε μέσω του Greek TV, οποιοδήποτε άλλο μέσο, πιστεύω ότι χρειάζεται τώρα περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν τα τελευταία 30 χρόνια. Αν και βρίσκεται δεκαετίες στην Αμερική, δεν ένιωσε ποτέ ξένος. Καθώς από τη μια η συνύπαρξη με Έλληνες, από την άλλη η γνώση για τα νέα της χώρας και επιπλέον τα συχνά ταξίδια στα Χανιά από όπου κατάγεται δίνουν τροφή στις δυνάμεις του να συνεχίσει όσο μακριά κι αν είναι από την πατρίδα. Ισχύει αυτό που λέμε στην Αμερική, είσαστε Έλληνες, στην Ελλάδα είσαστε Αμερικάνοι. Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω έτσι. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω, είναι κανείς κομπλεξικός ή γυρνάω, πάω στην πατρίδα μου, περνάω καλά και όταν ξεκινήσω από εδώ για να πάω στην πατρίδα μου, πάω να ξοδέψω τα λεφτά μου, δεν περιμένω από κανέναν να μου δώσει λεφτά. Σωστά. Πιστεύω ότι βοηθάω τη χώρα μου, γιατί για μένα είναι 3 ώρες να πάω στην Καραβαϊκή και 11 να πάω στην Ελλάδα. Τον ίδιο δρόμο με κάποια χρόνια διαφορά πήρε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Φιλιππίδης από την Καβάλα, που ζει πλέον στη Νέα Υόρκη και εργάζεται στο ραδιοφωνικό σταθμό, μετά από συνεργασίες με πανελλαδικής εμβέλειας και κυπριακά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, στα οποία εργαζόταν όταν βρισκόταν στη χώρα. Όπως εξηγεί, δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή του, όμως έχοντας ενεργοποιηθεί και με την Ένωση Παμακεδονιτών, ως πρόεδρος πλέον, συχνά νιώθει ότι θα ήθελε να μπορεί να βρίσκεται πιο συχνά στον τόπο που τον γέννησε. Είναι πολύ εύκολο και πολύ δύσκολο να κρατάς την Ελλάδα στην καρδιά του Μανχάταν, αλλά νομίζω ότι το κάνουμε πιο εύκολο μέσα από αυτό το ραδιόφωνο και το κάνουμε πιο εύκολο όταν η πρώτη σκέψη μας είναι η Ελλάδα, η τελευταία σκέψη μας είναι η Ελλάδα, δακρύζουμε για την Ελλάδα, αγαπάμε αυτή τη χώρα, οπότε νομίζω ότι όλοι μας είμαστε σε αυτή την ίδια κατεύθυνση για αυτή την πατρίδα. Οπότε ευχή μας είναι να συνεχίσετε να το κάνετε. Και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Με το μικρόφωνο μπροστά τους και την Ελλάδα σε κάθε σημείο του ραδιοφωνικού σταθμού, με τη μορφή αναμνηστικών αλλά και φωτογραφιών από επιφανείς Έλληνες που έχουν περάσει από το ραδιοφωνικό σταθμό, η καθημερινότητα, μια ανάσα από τη Νέα Υόρκη, μοιάζει να είναι αμιγώς ελληνική υπόθεση, την οποία διαμορφώνει το δυναμικό ελληνικό στοιχείο της Αστόρια και όχι μόνο, στην οποία βρήκαν το λιμάνι τους μετανάστες που έφυγαν τη δεκαετία του 60 ή του 70 ή ακόμη και νωρίτερα, φτιάχνοντας μια συνοικία στην οποία μπερδεύεσαι, καθώς όχι μόνο θυμίζει, αλλά ουσιαστικά έχει περισσότερο ελληνικά από ό,τι αμερικάνικα χαρακτηριστικά. Άλλαξαν οι φωνές που βαρέθηκαν να ακούνε εμένα και τον Φιλιππίδη συνέχεια. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, και εμείς και αυτό που λέω, αν δεν τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Καλή επιστροφή στην πατρίδα.